Καλημέρα κύριε, ευχαριστώ για την απόκριση που είχατε στην πρόσκλησή μας. Σκεφτήκαμε ότι θα έπρεπε να κάνουμε μια ευρεία σύσκεψη για το θέμα του συνεταιρισμού του Μεσοτόπου, για το οποίο όλοι νιώσαμε άσχημα και συμπονέσαμε και θέλουμε να βοηθήσουμε. Και έτσι καλέσαμε σήμερα τη σύσκεψη αυτή, καλέσαμε προφανώς τον συνεταιρισμό. Βέβαια μπορεί να άμπλεξε λίγο με τον κύριο Τσίπρα σήμερα, δεν ξέρω πώς ήταν η εμπλοκή, ήταν η επίσκεψη. Αφού το καλέσαμε τη σύσκεψη αυτή, διαβάσαμε στον τύπο μια επιστολή του κυρίου, τρεις προτάσεις του κυρίου Βαλσαμίδη, και θεώρησα σκόπιμο το Σαββατοκύριακο να τον καλέσω και ευχαριστώ που ανταποκρίθηκε να μας αναπτύξει αν μπορούμε να μας βοηθήσουν και αυτές οι προτάσεις, γιατί όχι, γιατί ο καθένας θα κληθεί να καταθέσει κάποιες προτάσεις. Και έτσι λοιπόν η διάθεση της περιφέρειας να βοηθήσει, να βρούμε τον τρόπο. Αυτό είναι σήμερα η συνάντηση. Να βοηθήσουμε είναι δεδομένο. Να βρούμε τον τρόπο, τον νόμιμο. Και πώς μπορούμε να το κάνουμε. Όποιος μπορεί να συμβάλλει, να συμβάλλει σήμερα. Τα μέσα ενημερώσεως, σας ευχαριστώ που είναι εδώ και καλύψουν μερικά πλάνα και μετά σας παρακαλέσω να μας αφήσουν. Μανώλη, θες να μιλήσεις πρώτος? Ναι, να μιλήσεις πρώτος. Θέλεις να μιλήσεις ο Μεσότοπος πρώτα? Ναι. Καλημέρα. Καταρχάς, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ώστε να συμβάλλει όσο μπορεί στα πλαίσια της νομιμότητας, ώστε να γίνει αποκατάσταση της καταστροφής που επήρθε στο συνεταιρισμό. Τα γεγονότα τα ξέρετε. Ένας συνεταιρισμός ο οποίος τα τελευταία χρόνια είχε μια ραγδαία ανάπτυξη. Αυτό φαίνεται και από τα οικονομικά μας στοιχεία. Είναι ένας συνεταιρισμός ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος συνεταιρισμός στο Βόρειο Αιγαίο, σύμφωνα με τον κύκλο εργασιών. Και για μας, τη διοίκηση που είμαστε εδώ και 20 χρόνια, είναι το κόσμημα της περιοχής μας. Μπορεί να ακούγεται λίγο εγωιστικό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί κάποιοι άνθρωποι αγωνιστήκανε για να κάνουμε αυτόν τον συνεταιρισμό μεγάλο και δυνατό. Έγινε το γεγονός αυτό, το οποίο για μας μας ράγισε η ψυχολογία μας, την καρδιά μας και τα όνειρά μας. Αυτό που θέλω να πω σήμερα, γιατί δεν θέλω να μακρηγορήσω, ξέρετε τι άνθρωποι είμαστε. Αν μπορεί η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και οι περισσικοί παράγοντες στα πλαίσια της νομιμότητας να βοηθήσουμε τον αγροτικό συνεταιρισμό, που είναι μια ομάδα ανθρώπων που υπάρχει ισονομία, δικαιοσύνη και δημοκρατία. Πέρα από αυτό είμαι και λίγο ψυχολογικά φορτισμένος, γιατί δεν είναι ένα πράγμα το οποίο το στήσαμε και το είδαμε να καταστρέφεται. Οι αρχές θα κάνουν τη δουλειά τους ώστε να δούμε από πού προήρθε όλο αυτό. Από εκεί και πέρα έχουμε την μέρα της πυρκαγιάς. Ήρθαν και οι κυβερνητικοί παράγοντες, όπως η κυρία Ραμπατζή και ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Αθανασίου, και υποσχεθήκαν ότι θα βοηθήσουν στο μέτρο του δυνατού, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την νομοθεσία. Μέσα από το βήμα αυτό θα ήθελα να μην μείνει κανένας στα λόγια, αλλά να γίνουν πράξεις, ειδικά από την κυβέρνηση, προς τον συνεταιρισμό. Ο συνεταιρισμός έχει αυτή τη στιγμή 20 εργαζόμενους. Έχει 300 οικογένειες πίσω από τον συνεταιρισμό που δραστηριοποιούνται σε πολλές. Έχουμε πάρα πολλές δραστηριότητες, οι οποίες είναι υπόδειγμα και για άλλους συνεταιρισμούς ανά την Ελλάδα, αλλά και για άλλες επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν, αυτή η ομάδα ανθρώπων που πέτρα-πέτρα το στήσαμε όλο αυτό, θα θέλαμε ως Έλληνες φορολογούμενοι, ως συνεταιρισμός φορολογούμενος, ως άνθρωποι που ζούμε και κατοικούμε εδώ,
και προσφέρουμε και εμείς την ανάπτυξη του τόπου, ειδικά της Δυτικής Λέσβου, η Περιφέρεια να δει το θέμα μας με σεβασμό, με εκτίμηση, με αλληλεγγύη, ώστε να μπορέσουμε να στηθούμε ξανά στα πόδια μας. Εμείς δεν πέρασε στιγμή, ούτε στα μέλη μας, ούτε στους πελάτες μας, να μην είμαστε την πρώτη στιγμή εκεί. Η παραγωγική διαδικασία του συνεταιρισμού ευτυχώς παραμένει όρθια, όπως είναι τα τυροκομικά προϊόντα, η παραγωγή και διάδοση του παγωτού, όπως είναι το βενζινάδικο και όπως είναι το σούπερ μάρκετ. Είχαμε και άλλες δράσεις, είχαμε ενταχθεί και στο πρόγραμμα Leader με δημόσια δαπάνη 450.000 για να κάνουμε το δικό μας τυροκομείο. Είμαστε στο κομμάτι των εξκαφών. Να σας πω ότι με δικούς μας πόρους πήραμε και τα κυρίως μηχανήματα ώστε να γίνει το τροκομείο, όπως είναι κάποια μηχανήματα, όσοι ξέρουν από εσάς, ο μηχανοποιός, ο κορυφολόγος, η απόσμηση κτλ. Τα οποία αυτά ήταν ακριβά μηχανήματα και πληρώσαμε από δύο σπόρους. Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, γιατί πολλά ακούγονται. Τα 10 άτομα της διοίκησης, 3 υποπτικό και 7 το διοικητικό συμβουλίο που είμαι και εγώ μέσα, ο συνεταιρισμός ήταν ασφαλισμένος, αλλά όχι σε μεγάλο ποσοστό. Πληρώναμε ετήσιο ασφάλιση των 1.572 ευρώ και οι ζημιές, αν γινόταν, θα παίρναμε τουλάχιστον το ανώτερο 360.000 ευρώ μαζί με τις ζωοτροφές. Αυτό το λέω γιατί ίσως κάποιοι κουτοπώνηροι ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να σκεφτούν για μας το οτιδήποτε. Τα στοιχεία, τα οικονομικά στοιχεία, το εμπορικό και ό,τι άλλο σώζεται, διότι το πρόγραμμα του συνεταιρισμού ήταν online και δουλεύαμε με το πρόγραμμα Soft1 και το λογιστήριο το κεντρικό ήταν στην Καλονή. Δεν χάθηκε τίποτα. Το λέω όσο πιο επίσημα μπορώ να το πω. Είναι όλα καθαρά. Ένα συνεταιρισμός με τζίρο το 19 6 εκατομμύρια. Το 2021 κλείσαμε με 7% και διανοιακές υποχρεώσεις 350.000 ευρώ. Αυτό το πράγμα για να γίνει, αυτό ο συνεταιρισμός, αυτοί οι άνθρωποι που καθίσαμε, δουλέψαμε, το θεωρούμε ότι είναι ένα παιδί ακόμα. Εγώ έχω 2 παιδιά, ο συνεταιρισμός είναι το 3ο παιδί μου. Συγγνώμη για τη φόρτιση, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα ήθελα λοιπόν, το ξαναλέω, κύριε Περιφερειάρχε, μαζί με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, να δούμε το θέμα μας όσο μπορούμε με σεβασμό, με αλληλεγγύη, ώστε να μπορέσουμε να στηθούμε. Γιατί αυτή τη στιγμή εμείς περιμένουμε από πολλούς, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει κάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πάντως δεν χρειάζεται να πιστούμε. Είμαστε πεπισμένοι ότι πρέπει να βοηθήσουμε και είμαστε εδώ όλοι. Φέραμε όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες που μπορούν να βοηθήσουν στην κουβέντα να βρούμε κάποια λύση. Ακόμα και ο κ. Βαλσαμίδης που είχε κάτι τις προτάσεις, θα μας τις αναπτύξει να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, ο κ. Αντιπρόεδρος, ο κ. Βασίλης, έχει κάτι να προσθέσει. Σύντομα, για να πάμε στην ουσία του θέματος. Για να μην μακρηγορώ, προλαλήσαντος τα είπε. Κύριε Περιφερειάρχα, ευχαριστώ και το Περιφερειακό Συμβούλιο που μας δέχτηκατε απόψε. Εσείς, κύριε Περιφερειάρχα, είχατε από πρώτης που ήρθατε στο χωριό και επισκεφτήκατε και είδατε τις ζημίες. Δεν χρειάζεται να μακρηγορώ. Εμείς για να το στήσουμε αυτό το πράγμα, όπως είπε ο Μανώλης, αγωνιζόμαστε 20 χρόνια. Γιατί είμαι 20 χρόνια εκεί, το έχουμε ξεκινήσει από οικόπεδο, και το πήγαμε εκεί που το πήγαμε. Αλλά σήμερα δίχως βοήθεια δεν μπορούμε. Και έχουμε από πίσω οικογένειες. Σας θα ήθελα ό,τι μπορείτε και ό,τι περνάει από το χέρι σας να ζορίσετε την κεντρική εξουσία κάτω, το οποίο να το στήσουμε πάλι αυτό. Θα το αποφασίσουμε σήμερα όλοι. Ευχαριστώ.